Σας βάζω 12 λεπτά, αν χρειαστεί λίγο παραπάνω, έχετε το λόγο. Ίσως δεν χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εγώ ήρθα να απαντήσω σε μια συγκεκριμένη επίκαιρη επερώτηση. Και επειδή η επαγγελματική μου σταδιοδρομία με έχει μάθει να αξιολογώ στοιχεία, άλλα να απορρίπτω, άλλα να υιοθετώ, άλλα να καταρρύπτω. Όμως εδώ με έκπληξή μου, από τους επερετώντες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είδα ελάχιστα πράγματα να έχουν σχέση με την κρινόμενη επερώτηση. Εγώ θα σεβαστώ την κοινοβουλευτική τάξη και θα απαντήσω σε αυτά που είναι το θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Παρ' όλα αυτά μερικά δεν θα αποφύγω τον πειρασμό να δώσω κάποιες απαντήσεις σε πολύ ήπιους τόνους, γιατί είμαι της άποψης ότι ο ήπιος πολιτικός διάλογος είναι απαραίτητος πάντα, πολύ περισσότερο σε περίοδους κρίσεως. Γι' αυτό όμως θα επανέλθω ανάλογα με την πορεία της συζήτησης. Θέλω να πω καταρχήν ότι εκτός της προηγούμενης παρατήρησής μου ότι η συζήτηση ξέφυγε από το κείμενο της επίκαιρης επερώτησης, θέλω να παρατηρήσω ότι έγινε μια προσπάθεια να μεταβληθεί σε μια διοίκηση ιστορικού περιεχομένου, να δικάσουμε το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, το ηθικό πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κάτι που δικάζεται την ίδια στιγμή. Αυτό είναι απόρρια συμπεριφορών, διακυβέρνησης και άλλων πολλών παραγόντων. Ο κύριος Αβγενάκης μίλησε περίπου 12 με 13 λεπτά. Τα 11 ή 12 αναφέρθηκαν σε θέματα εκτός της ημερησίας διάταξης. Για ένα λεπτό μονάχα αναφέρθηκε στο κείμενο της επερώτησης που έχει κατατεθεί και συζητούμε σήμερα. Θα πω για τη διαδικασία ότι από τον κανονισμό της Βουλής στο κεφάλαιο σίγμα τάφ επερωτήσεις άρθρο 134 ορίζεται, παράγραφος 2 ορίζεται, ότι ο βουλευτής που υπέβαλε ερώτηση ή έτσι κατάθεσε γράφων δικαιούται να καταθέσει επερώτηση αν κρίνει ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής ή δεν του παραδόθηκαν εμπρόθεσμα τα έγγραφα που ζήτησε ή ορισμένα από αυτά. Στην προκειμένη περίπτωση, ο κ. Αβγενάκης προηγουμένως είχε καταθέσει την με αριθμό 1189 16 11 15 ερώτησή του, για την οποία πριν του απαντήσουμε, θεώρησε εκ των προτέρων δεν θα είναι επαρκής η απάντησή μας. Και έτσι την επομένη μέρα, στις 17, κατέθεσε την ερώτηση που συζητάμε σήμερα. Θα μπορούσα να μην του απαντήσω σε εκείνη την ερώτηση, αφού την επομένη μέρα είχα τη σημερινή επερώτηση. Παρ' όλα αυτά, εγώ του απάντησα, γιατί νομίζω ότι δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε η κυβέρνηση να φοβηθεί ή να μην μπορεί να αντιτάξει την επιχειρηματολογία του. Ξεκινάει η γραπτή τουλάχιστον επίκαιρη περίπτωση που έχουμε, ξεκινάει με το θέμα του κυρίου Σπύρτζη και του κυρίου Παπά, το οποίο σύμφωνα με την επερώτηση ξεκίνησε από δημοσιεύματα, από ραδιοφωνικές εκπομπές. Και σήμερα στο ένα λεπτό που αφαίρεσε ο κύριος Αβγενάκης στο θέμα αυτό ξανααναφέρθηκε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα μέχρι τότε. Ο κύριος Παπαχρήστος, ο οποίος με τον απαράμιλο τρόπο του είχε αναδείξει το θέμα, με μεταγενέστερο δημοσίευμά του στις 7 Δεκεμβρίου του 2015, δηλαδή πριν 10 μέρες περίπου, ανασκεύασε πλήρως και με περισσή ευφυΐα, ομολογώ, και πάλι με απαράμιλη τεχνική, περιόρισε τα 50.000 ευρώ που παίρναν μίζες οι δύο υπουργοί σε κάτι πιτόγυρα και κάτι γλυκά για τη γιορτή του κυρίου Παπά. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Αβγενάκης και οι υπηρετώντες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επιμένουν. Νομίζω ότι στην πρωτολογία μου δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Στο ίδιο κείμενο που συζητάμε σήμερα, αναφέρονται φύρδιν μίγδιν, να μου επιτρέψετε τη φράση, διάφορα πρόσωπα που έχουν σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ για διάφορα θέματα που έχουν απαντηθεί στο παρελθόν.
και με κυρίαρχο τον κύριο Φλαμπουράρη. Όλα αυτά έχουν απαντηθεί. Παρ' όλα αυτά, με πολύ λίγα λόγια θα επαναφέρω στη μνήμη μας αυτά που έχουν υποθεί μέχρι τώρα. Για την κυρία Βαλαβάνη. Δεν έχω καταλάβει, η κυρία Βαλαβάνη διέπραξε κάποια αξιόπινη πράξη η ίδια ή αναφερόμαστε στις συμπεριφορές συγγενικών της προσώπων. Νομίζω ότι η οικογενειακή ή η συλλογική ευθύνη είναι επικίνδυνα πράγματα. Από όλα αυτά, την κυρία Βαλαβάνη δεν νομίζω να ακούσει ότι έβγαλε η ίδια. Μην μιλάτε δύο υπουργοί ταυτόχρονα, δεν γίνεται δουλειά. Κύριε Κουρουμπλή, θα μιλήσετε, μετά θα απαντήσετε. Επίσης θα επισημάνω. Γεννάκη. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Τώρα θα συνεχίσουμε, γιατί δεν ακούω, ούτε καταγράφεται τίποτα, ούτε ακούγεται τίποτα. Συνεχίστε, κύριε Παπαγγελόπουλο. Από την ήδη δοθής απάντηση της κυρίας Βαλαβάνη θα επικαλεστώ μια φράση της. Φαίνεται ότι κάποιοι έχουν μάθει τη διαφθορά ως τρόπο συνύπαρξης των ανθρώπων και με τέτοιες καταστάσεις προσπαθούν να ανακαλύψουν επίσης τους κόλπους της σημερινής κυβέρνησης. Για τον κύριο Σταθάκη. Οι δηλώσεις του κυρίου Σταθάκη, του πόθεν έσχες, νομίζω ότι εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Άρα οποιαδήποτε μνήμα κι αν γίνει και από μένα και οποιοδήποτε άλλο είναι πρόωρη και αυτό μπορεί να θεωρηθεί παρέμβαση. Θα πω μόνο ότι και για το 2013 και το 2014 αλλά και για το 2012 επακολούθησε συμπληρωματική δήλωση. Εξάλλου το 2012 ο κύριος Σταθάκης νομίζω πως δεν είχε ασχολείται, δεν είχε συμμετοχή στην πολιτική. Άρα δεν είχε κανένα λόγο κάτι να κρύψει. Το πόθεν έσχες έχει θεσπιστεί για τους πολιτικούς για να εμφανίσουν οποιονδήποτε παράνομο πολιτισμό από την άσκηση της πολιτικής δραστηριότητας. Για τον κύριο Κορονάκη. Ο κύριος Κορονάκης νομίζω ότι υπηρέτησε τη στρατιωτική της θητεία. Έχετε... Λάτε. Δεν άκουσα τι είπατε. Να σοβαρευτώ. Υπενθυμίζω ότι... Να ακούω τι λέτε. Κύριε Μπαλαούρα. Κύριε Μπαλαούρα. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Υπάρχει πρόεδρος εδώ πάνω ή δεν υπάρχει. Κύριε Μπαλαούρα. Να ακούσω. Κύριε Μπαλαούρα. Το μικρόφωνο να ακούσω. Λοιπόν, και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μπαλαούρα, ακούστε. Δεν πρόκειται να επιτρέψω να γίνει θέατρο εδώ μέσα. Λοιπόν, οι μεν συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας έχετε όλοι δευτερολογίες. Επομένως, αυτά που λέτε από την αέδρανα και δεν καταγράφονται, πείτε τα από το μικρόφωνο όταν έρθει η ώρα για να καταγραφούν. Και μάξε παρακαλώ ήρεμα. Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, δεύτερη φορά που σας διακόπτω. Συνεχίστε, θα κρατήσω τον χρόνο. Να θυμηθώ μου που είχαμε σταματήσει. Καλά, για τον κύριο Κορονάκη θα ακούσω τις αισθάσεις σας και θα επανέλθω. Και εγώ λίγο αναφέρθηκα γιατί ακροθυγώς τον θίξατε. Για τον κύριο Παρασκευόπουλο και τον κύριο Λάμπρου. Κατ' επανάληψη ο κύριος Παρασκευόπουλος έχει απαντήσει για το θέμα αυτό. Εγώ μόνο θα προσθέσω ότι κάθε κυβέρνηση που διαθέτει μια ευαισθησία, τις φυλακές, δεν πρέπει να τις θεωρεί χώρο αποθήκες ψυχών και πρέπει να φουγκράζει τι γίνεται εκεί μέσα και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την βελτίωση. Όσο για μένα προσωπικά θα πω ότι όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και φυλακισμένοι, δεν πρέπει να έχουν μόνο μια ευκαιρία ή δύο, αλλά εγώ προσωπικά θεωρώ ότι οι άλλοι άνθρωποι πρέπει να έχουν πολλές ευκαιρίες στη ζωή τους. Και πάμε τώρα στον κύριο Φλαμπουράρη. Νομίζω τα υπόλοιπα πρόσωπα, αν δεν απάντησα για τα υπόλοιπα που αναφέρετε, θα επανέλθω στη δευτερολογία μου. Εδώ θέλω να πω ότι ο μόνος συνεπής που αναφέρθηκε στο θέμα της ερώτησης ήταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος το πεντάλεπτό του το εξήγησε σε θέμα που συζητούσαμε σήμερα. Βέβαια αποφάνθηκε προκαταβολικά ότι είναι φοροκλέπτης, ψευδές πόθεν έσχες. Όλα αυτά όμως θα κριθούν στην πορεία, αν είναι ισχύουν αυτά τα πράγματα. Εγώ απλώς θα επισημάνω ότι άλλη μια ανακρίβεια της σημερινής συζητήσεώς μας
μάλλον του κειμένου που συζητάμε σήμερα, είναι ότι στις 17-11 που κατατέθηκε, θεωρεί ότι ο κύριος Λαβουλάρης εξακολουθεί να έχει τις μετοχές στη διάθεσή του. Θέλω να τον ενημερώσω ότι οι μετοχές και με συμβολογραφικό έγγραφο πλέον έχουν μεταβιβαστεί από 25/9. Θα σας πω και για το λογαριασμό, κύριε Γεωργιάδη. Θα σας πω. Όσο για το λογαριασμό, θέλω να σας πω ότι εάν κατατεθεί θα διαπιστώσετε ότι η πρώτη δόση από το τίμημα έχει προθεσμία να κατατεθεί μέχρι το Δεκέμβριο. Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Έτσι λέει το συμφωνητικό. Επομένως... Ορίστε. Λοιπόν, θα σας απαντήσω εγώ για να μην δίνονται λανθασμένες ερμηνείες. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, όταν είμαι εγώ στην έδρα, ηρεμία στην αίθουσα. Εγώ εδώ θα πω μόνο ότι είτε Νοέμβριο είτε Δεκέμβριο αναιρείται το επιχείρημά σας ότι ενώ είχε 1 εκατομμύριο πήγε και έκανε αίτηση ρύθμισης για 4 χιλιάρικα, γιατί αυτό είχε προϋπάρξει. Άρα δεν είχε. Λοιπόν, άρα δεν είχε το εκατομμύριο ακόμα. Κύριε Γεωργιάδη, με συγχωρείτε. Α, να τα ακούτε και... Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Φάμελε. Κύριε Φάμελε. Λοιπόν, μην γράφετε τίποτα, ηρεμήστε και οι αποδοπτέρυγα. Ούτως ή άλλως σας λέω ότι δεν γράφετε τίποτα στα πρακτικά. Απολύτως τίποτα. Κύριε Μαντά, και από την από εδώ πλευρά, έχετε κι εσείς δευτερολογία, κύριε Γεωργιάδη. Θα έρθετε στο βήμα και θα τα πείτε και θα γραφτούν. Για να γραφτούν και στα πρακτικά, που υποθέτω έχει μεγαλύτερη αξία από το να τα φωνάζουμε χωρίς να γράφετε τίποτα. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ. Το μηδενίζω και σας βάζω 3 λεπτά επιπλέον, γιατί... Μολονότι άκουσα τη φράση του κυρίου Γεωργιάδη ότι του προσβάλλω την νοημοσύνη, εγώ θα μείνω πιστός σε αυτό που είπα, ότι θα κρατήσω τους ήπιους τόνους στη συνεννητική πολιτική. Διότι άλλωστε η παράταξή σας, κύριε Γεωργιάδη, την οποία εγώ τη γνωρίζω πολύ πριν από εσάς, πάντα ήταν συνεννητική του διαλόγου και του πολιτισμένου κλίματος. Επίσης, επειδή τώρα και ο χρόνος περνάει και προτιμώ να απαντήσω σε συγκεκριμένα. Τι είναι η ουσία με τον κύριο Φλαμπουράρη? Ο κύριος Φλαμπουράρης πήρε ένα έργο η εταιρεία του, γιατί δούλευε πριν και νομίζω ότι είναι καλό οι πολιτικοί να έχουν και δουλειά πριν. Η εταιρεία του από κάποιο φορέα που δεν θέλω να το κατονομάσω, που δεν άνοικε στο ΣΥΡΙΖΑ. Το έργο εξελισσόταν κανονικά, δεν υπήρξε καμιά καταγγελία για παρέμβαση. Δεν καταλάβω, ορίστε. Κύριε Αυγενάκη, είστε παλιός κοινοβουλευτικός. Είναι διαδικασία αυτή. Ωραία, θα τα πείτε στη δευτερολογία σας. Για το όνομα του Θεού. Σε 5 μέρες έχουμε Χριστούγεννα, θα κάνουμε εδώ αρένα σήμερα τη Βουλή. Θα πούμε ό,τι θέλει ο καθένας όπως πρέπει. Προσπαθώ να ξαναεπανέλθω στην επιχειρηματολογία μου και να πω εν συντομία πια, γιατί ο χρόνος μου περιορίζεται συνεχώς, ότι όταν μετά τις εκλογές ο κύριος Λαμπουράρης ειδοποιήθηκε ότι θα αναλάβει υπουργικό θόκο, τι έκανε? Υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης, έκανε πάυση του επαγγέλματός του, μεταβίβασε τις μετοχές, παρέδωσε στο σώμα, και αν ακόμα δεχθούμε ότι υπήρχε μία εσφαλμένη μεταβίβαση, που εγώ θα μπορούσα να επιχειρηματολογήσω, γιατί ξέρετε τα νομικά, όσοι είστε νομικοί εδώ πέρα, ξέρετε ότι πάντα υπάρχει
και αντίλογος. Αλλά εγώ να δεχθώ ότι έπρεπε να το κάνει συμβολιογραφικά. Απεξενώθη μόνο με την παρέτηση και την παράδοση του σώματος συμμετοχών που προκύπτει από το βιβλίο, ότι τελείωσε με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Και επειδή μιλάτε για άκυρη δικαιοπραξία το 180, εγώ σας υπενθυμίζω και το 183. Αυτό θεραπεύτηκε το Σεπτέμβριο, που πλέον έγινε και μεταβίβαση συμβολογραφική. Και εγώ λέω, σας κοιτώ όλους στα μάτια. Αυτή η συμπεριφορά του Φλαμπουράρη είναι μείζον θέμα? Εκεί είναι το θέμα. Αν ο Φλαμπουράρης έκανε τη μεταβίβαση με συμβολογραφικό ή με πληροξούσιο όταν όλα τα άλλα έχουν γίνει κανονικά. Και επειδή ακούστηκαν και κάτι για ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, θα υπενθυμίσω ότι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών λέει ότι υπουργός ή μέλος της κυβέρνησης, εάν διαπράξει κάποιο αδίκημα. Σας ρωτώ λοιπόν, και εδώ θα περιμένω μια συγκεκριμένη απάντηση. Ποιο αδίκημα έχει διαπράξει ο Φλαμπουράρης που ζητήσαμε και ενεργοποίηση του δικαστηρίου? Και όταν όλο συμπτωματικά κάποιος συνταξιούχος δικηγόρος επίτιμος έκανε μια μήνυση με βάση τα δημοσιεύματα, πήγε στον εισαγγελέα, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι ο εισαγγελέας είναι μονόδρομος, δεν μπορεί να ελέγξει υπουργούς, θα τη στείλει στη Βουλή, θα γίνει ο σχετικός θόρυβος. Έχουμε γράψει για το νερό, για το Φλαμπουράρη. Προχτές διάβασα όμως, ξέχασε να μου το πει ο κ. Φλαμπουράρης, εγώ όμως το θυμήθηκα, ότι κάποιοι τύποι κινούνται εκεί και κάτι κάνουν στο ρολόι της ΔΕΗ. Προφανώς εκεί κάτι θα βάζανε ότι έκλεβε ρεύμα, έκλεβε νερό, δεν κράτησε τις μετοχές. Είναι πάρα πολύ ωραίος στόχος. Και ξέρετε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να θυμάστε ότι τους και αν το ξέρετε πολύ καλά εσείς, τους λαοφιλείς πρωθυπουργούς, και δεν αναφέρομαι μόνο στο σημερινό, ένας έξυπνος τρόπος να τους πλήξεις είναι να χτυπάς το περιβάλλον τους. Πρέπει να το θυμάστε αυτό. Εγώ το θυμάμαι πολύ καλά. Ο Φλαμπουράρης λοιπόν ήταν ένας από τους στόχους. Αυτά για την πρωτολογία μου.